Καλησπέρα σας. Αυτή είναι μία συνέντευξη τύπου που δίνουμε εκ μέρους των οργανώσεων βάσης χείου της ΚΝΕ, με σκοπό να γίνει γνωστό το φεστιβάλ μας, το οποίο θα διεξαχθεί αυτή την Παρασκευή στις 8 η ώρα στην πλατεία Βουνακίου. Το σύνθημα του φεστινού φεστιβάλ είναι να ζεις, να τολμάς, να προχωράς για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας στο σοσιαλισμό. Ένα σύνθημα με πραγματικό μήνυμα, το να ζεις δηλαδή, το εξηγούμε ως εξής, ότι είδαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο να δίνονται πολλές μάχες για την ανθρώπινη ζωή από τον ίδιο τον λαό και την νεολαία, που τηρήσαμε υπεύθυνη στάση όλο αυτό το διάστημα, που με αγώνες απαιτήσαμε μέτρα προστασίας σε όλους τους χώρους, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και ήταν αγώνες τους οποίους το κόμμα και η νεολαία μας πρωτοστάτησε για να μπορούμε να βγούμε ασφαλείς από αυτή την πανδημία. Απέτησε να πάρθουν μέτρα προστασίας, κράτησε υπεύθυνη στάση χωρίς όμως να κάτσει στα αυγά του και να μην διεκδικήσει τίποτα. Είδαμε δικούς μας ανθρώπους να χάνονται. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση με το ένα χέρι ενίσχυε τα παράστα της ιδιωτικής υγείας και με το άλλο προετοίμαζε και ψήφισε νέα αντιλαμβικά νομοσχέδια. Είδαμε πως σε όλες τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, γιατί δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο αυτό που ζούμε, οι λαοί έμειναν απροστάτευτοι και πλήρωσαν αυτή την πανδημία, πλήρωσαν το ότι δεν υπάρχουν ατσαλωμένα δημόσια συστήματα υγείας, με εκατομμύρια νεκρούς σε όλο τον πλανήτη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή τη φρίκη να θολώσει το πώς θα μπορούσαμε να ζούμε εμείς σήμερα, αυτό που λέει και το κόμμα μας και η νεολαία μας, με βάση το τι δυνατότητες έχει σήμερα η τεχνολογία και η επιστήμη. Να τολμάς, γιατί τόλμη σήμερα είναι να αμφισβητείς τις αραχνιασμένες αντιλήψεις ότι ο καπιταλισμός μπορεί να γίνει ανθρώπινος, ότι είναι το τέλος της ιστορίας, όπως προσπαθούν να μας πλασάρουν. Εμείς λέμε πως δεν γίνεται να θεωρούμε κανονικότητα το να ζούμε στις συνθήκες στις οποίες ζούμε σήμερα. Τόλμη είναι να αναζητάς τη γνώση, να αισθάνεσαι την αδικία, να μετατρέψεις την οργή σε ορμή μέσα από τον οργανωμένο και συλλογικό αγώνα. Τόλμη είναι να κάνεις καθημερινά πράξη όπως το κάνουμε, το σύνθημα ένας για όλους και όλοι για έναν. Και το να προχωράς σημαίνει το ότι και το κόμμα μας προχωράει με πρόγραμμα, σχέδιο, στόχο. Σήμερα που μεγαλώνει συνεχώς το χάσμα ανάλογα στο πώς θα μπορούσε να ζει η πλειοψηφία του λαού μας και στο πώς ζει στην πραγματικότητα, πίσω δηλαδή από τις ανάγκες της εποχής, πίσω από αυτά που μπορεί να εξασφαλίσει η τεχνολογία, η επιστήμη, αν φύγει από τη μέση το κέρδος για τους λίγους, για να μπουν στο επίκεντρο οι πραγματικά διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες, να αντιστοιχηθούν τα τεράστια επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας με τις καινοτόμες σχέσεις παραγωγής, τις σοσιαλιστικές, κομμουνιστικές. Για να αλλάξει δηλαδή η τάξη που κρατά τα κλειδιά της οικονομικής ανάπτυξης και όχι να φεύγει η μία κυβέρνηση και να έρχεται η άλλη. Εμείς καλούμε τους νέους και τις νέες του νησιού, αλλά και τους ανθρώπους κάθε ηλικίας που έχουν αντικειμενικό συμφέρον από την πρόταση που έχει της ΚΝΕ, που είναι δηλαδή άνθρωποι της εργατικής τάξης, εργαζόμενοι, των σύμμαχων στρωμάτων, μικρομαγαζάτορες, μικρομεσαίοι αγρότες, να έρθουν στο φεστιβάλ μας, να έρθουν σε επαφή με τις πρωτοπόρες ιδέες της οργάνωσής μας. Θα έχουμε άλλωστε και πλούσιο πρόγραμμα και έκθεση στο οποίο θα φροντίσουμε να αναδειχθεί γιατί ο σοσιαλισμός σήμερα είναι το πραγματικά αναγκαίο και επίκαιρο και ανώτερο σύστημα. Θέλουμε και φιλοδοξούμε, επειδή τα φεστιβάλ μας γίνονται και σε μία περίοδο μετά το 21ο συνέδριο του κόμματός μας που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, να αναδειχθεί και το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου, δηλαδή το πώς θα καταξιωθεί το κόμμα μας ως πραγματική πρωτοπορία της εργατικής τάξης, ιδεολογική, πολιτική, πώς θα μπει, θα φτάσει σε περισσότερους νέους ανθρώπους, σε περισσότερα λαϊκά σπίτια.